Μάλιστα. Εμείς όμως τώρα θα πάμε σε μία πόλη που έχει μόλις 270.000 κατοίκους και είναι και η μεγαλύτερη πόλη. Πού? Στην Αλάσκα. Μιλάμε για το Anchorage, αν τα λέω σωστά, γιατί εκεί θα πάμε για να γνωρίσουμε τη δασκάλα των πάγων. Μιλάω για την κυρία Μαρία Μπάσκους, η οποία λίγο ξενυχτάει για χάρη μας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μακρινή και φρεσκοχιονισμένη Αλάσκα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Πραγματικά βλέπω ένα παραμυθένιο σκηνικό. Μέσα στο χιόνι βεβαίως εσείς εκεί. Συνηθισμένοι φαντάζομαι. Συνηθισμένοι. Φέτος βέβαια έχουμε μια χιονόπτωση που δεν είχαμε τα τελευταία 23 χρόνια. Δηλαδή, μισό λεπτό. Προχθές μας έριξε 40 πόντους και τώρα ετοιμάζεται για άλλους 30. Οπότε καταλαβαίνετε, αγαπητή Μαρία, το τέλειο σκηνικό για Χριστούγεννα. Ναι, πραγματικά, εάν λίγο έτσι έρθει μπροστά η εικόνα να χαζέψουμε, εκεί είστε στη γειτονιά σας ουσιαστικά, είστε έξω από το σπίτι σας αυτή τη στιγμή. Το μάτιασα, ναι, θα έρθει ξανά η εικόνα. Ναι, τώρα είναι έξω από το σπίτι μου. Ναι. Και είναι νύχτα εκεί, είναι ξημερώματα αυτή τη στιγμή. Εδώ, βλέπετε. Ναι, ξημερώματα είναι, πολύ πρωί. Κυρία Μαρία. Έχασα την εικόνα. Έρχεται η εικόνα. Ναι. Εμείς εντωμεταξύ θα σας ξανακαλέσουμε. Εντωμεταξύ εμείς βλέπουμε όλα αυτά τα βιντεάκια που μας έχετε στείλει και από μέρα, εκεί από την περιοχή σας. Είστε δασκάλα και διδάσκατε σε Αμερικανικό Λύκειο εκεί. Και μένετε στην Αλάσκα πόσα χρόνια τώρα? Είμαι εδώ από το 80, οπότε 42 χρόνια. 42 χρόνια. Και πώς βρεθήκατε εκεί? Βλέπω την αιτία. Ένα σύζυγο βλέπω εδώ μάλλον. Ναι. Ορίστε. Βλέπω το σύζυγο και την οικογένεια, λέω, σε φωτογραφίες που μας έχετε στείλει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε. Ναι. Πώς βρεθήκατε εκεί? Ήρθαμε για 2 χρόνια με σύμβαση στο νοσοκομείο των Εσκιμών και Ινδιάνων με το σύζυγο από τη Βοστόνη και τα 2 χρόνια έγιναν τελικά 42. Έγιναν 42. Να σας πω, κάνει καλό το κρύο στην επιδερμίδα γιατί σας βλέπω πανέμορφη. Πραγματικά. Βοηθάει η κατάψυξη, βοηθάει. Μια Ελληνίδα από το δικό μας ελληνικό καλοκαίρι και το δικό μας ήπιο σχετικά, ας πούμε, χειμώνα. Πώς αποφασίζει να μείνει στην Αλάσκα, πόσους βαθμούς έχει εκεί συνήθως? Ας αρχίσουμε με τώρα. Τώρα είναι 5 κάτω από το 0. Δεν είναι και τόσο κρύο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν το αισθάνεσαι το κρύο πολύ, γιατί δεν είναι διαπεραστικό. Είναι ξηρό το κλίμα της Αλάσκας, οπότε οι 5 βαθμοί αναλογούν σε 5 πάνω από το 0, θα έλεγα. Συνολικότερα όμως η καθημερινότητά σας, πόσους μήνες έχει χιόνι εκεί? Αρχίζει το χιόνι από το τέλος Οκτώβρη συνήθως και μέχρι το Μάρτιο. Μέχρι το Μάρτιο έχετε χιόνι. Και τι κάνετε, δεν κλείνεστε στα σπίτια, φαντάζομαι, εκεί? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, έχετε μάθει να ζείτε με το χιόνι, δεν κλείνεστε στα σπίτια. Κάνετε την καθημερινότητά σας, τη ρουτίνα σας. Όχι, δεν καθόλου, γιατί υπάρχουν η πολιτεία καθαρίζει τους δρόμους όλη τη νύχτα. Τα σχολεία, εγώ τόσα χρόνια που δίδασκα, να καταλάβετε, δεν είχαμε χάσει το σχολείο πολύ λίγες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει εκεί σημαντική ελληνική κοινότητα? Βεβαίως και υπάρχει και την έχουμε ξεκινήσει από το 80. Όταν πρωτοήρθαμε, ανοίξαμε το... Συγγνώμη μια στιγμή, γιατί εδώ θα πέσουμε κιόλας. Όχι, να προσέχετε, ναι. Ναι. Όταν ήρθαμε, δεν υπήρχε καθόλου ελληνικό στοιχείο, αν και προϋπήρχε ένα κτίριο που το χρησιμοποιούσαν σαν ελληνική εκκλησία από την εποχή που κάνανε το σιδηρόδρομο και είχαν χτίσει ένα σπιτάκι, ας πούμε. Για ένα χρόνο, καταλάβετε, δεν μίλησα καθόλου ελληνικά και δεν βρήκα καθόλου κανέναν Έλληνα. Αλλά σιγά σιγά βρεθήκαμε
ξανανοίξαμε αυτό το κτίριο. Μετά αγοράσαμε ένα άλλο οικόπεδο με ένα σπίτι και κάναμε την εκκλησία και το κοινοτικό κέντρο. Η οποία θεωρείται η πιο βόρεια στον κόσμο, η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία που έχετε εκεί. Ναι, αυτή που χτίσαμε το 2014, χτίστηκε πρόσφατα, είναι η μόνη ελληνική εκκλησία στην Αλάσκα και είναι και η πιο βόρεια στον κόσμο. Κυρία Μαρία, εσείς τώρα εκεί, πόσοι άλλοι Έλληνες είναι τελικά, δηλαδή πόσοι είσαστε μαζεμένοι? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι γύρω στις 75 με 80 οικογένειες. Είχαμε είναι τόσες. Και με τι ασχολούνται στην Αλάσκα? Πείτε μου πάλι. Με τι ασχολούνται στην Αλάσκα οι Έλληνες? Με όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχει ένα μικρότερο ποσοστό που είχαν εστιατόρια, όπως ξέρετε, το ελληνικό. Αλλά γενικά όλες τις δουλειές, σε όλα τα επαγγέλματα. Βλέπω εδώ ότι είσαστε και εξπέρ στην καριδόπιτα. Είναι αυτή τι είναι, καριδόπιτα, μπακλαβάς τι είναι? Όχι, γιατί... μπακλαβάς. Έχουμε καθιερώσει ένα έθιμο από τον καιρό που είχαμε τα παιδάκια μικρά και θέλαμε να κάνουμε κουστούμια του χορού και τα βιβλία για τα σχολεία τους που είχαμε δημιουργήσει το σχολείο. Και αρχίσαμε και φτιάχναμε τον μπακλαβά γιατί σε όλους αρέσει εδώ. Αλίμονο. Και αρχίσαμε να το πουλάμε με τις ντουζίνες. Κατάλαβα. Ας πούμε, τα παιδιά φτιάξαμε περίπου 400 ντουζίνες. Μπακλαβά. Και όλες πουλήθηκαν πριν. Κυρία Μαρία. Στο διαδίκτυο. Και δηλαδή 35 δολάρια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση, για το ξενύχτη που κάνατε για μας, για να μας δώσετε αυτή την όμορφη παραμυθένια εικόνα. Και σας εύχομαι καλές γιορτές, να περάσετε όμορφα, υγεία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ στέλνω την αγάπη μου και τις καλύτερες μου ευχές για τα Χριστούγεννα και υγεία για το καινούριο χρόνο, την υγεία που όλοι εκτιμήσαμε τόσο πολύ τα τελευταία 2 χρόνια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.